Μερικά στοιχεία που αφορούν τη σχετική φτώχεια, τα οποία προκύπτουν από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας, αλλά και γενικότερα από κάποιες μελέτες ιστορικών της οικονομίας παγκοσμίω, που θα τα χρησιμοποιήσω για να κάνω μια αντιπαραβολή με τα δεδομένα για την Ελλάδα. Όπως είπα και προηγουμένως, το ποσοστό σχετική φτώχεια στην Ελλάδα, τουλάχιστον όπω το αναφέρει η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, φαίνεται να είναι λίγο πολύ καθυλωμένο στο 20%. Μία περίοδος υπήρξε όπου πραγματικά παρατηρείται μια εντυπωσιακή μείωση της σχετικής στόχιας. Ήταν η περίοδος που δημιουργήθηκε ουσιαστικά το νέο ελληνικό κράτος, το κράτος το οποίο γνωρίζουμε εμείς, η Ελλάδα του σήμερα η εποχή της μεταπολίτευσης. Η περίοδος στην οποία μειώθηκε σημαντικότατα η σχετική φτώχεια ήταν η περίοδος 1974-1982. Μειώθηκε ακόμα και πέντε ποσοστιαίες μονάδες. Από τότε είναι καθυλωμένο γύρω στο 20%. Αλλά αξίζει μια αντιπαραβολή με τα διεθνή δεδομένα. Θα σας πάω ένα χρόνο πριν από την Ελληνική Επανάσταση του 1921. Στα 1820. Ναι, υπάρχουν συνάδελφοι οικονομολόγοι με ιστορικές προδιαθέσεις, οι οποίοι έχουν ανατρέξει στα αρχεία της εποχής και έχουν βρει τα εξής στοιχεία, τα οποία λίγο πολύ φαίνεται ότι δεν αμφισβητούνται. Πάμε λοιπόν στο 1820. Αν πάρουμε όλο τον πληθυσμό της Ιφιλίου την εποχή εκείνη, το 1820, και τους κατατάξουμε όλους πάλι σε μια ουρά, και πάρουμε το 20% των πλουσιότερων από αυτούς, το 1 πέμπτο. Και υπολογίσουμε τον μέσον όρο του εισοδήματός τους. Μετά πάρουμε το 20% των φτωχότερων. Το φτωχότερο 1 πέμπτο. Και υπολογίσουμε το δικό τους το εισόδημα. Θα βρίσκαμε έναν λόγο μεταξύ των δύο αυτών μέσων εισοδημάτων, του μέσου εισοδήματος των πλουσιότερων και των φτωχότερων, τη τάξη του 3 προ 1. Δηλαδή, για κάθε ένα ευρώ που τα 1820 είχε ένα από του φτωχότερου, από, το από, το 20% των φτωχότερων, ένα από του πλουσιότερου, από το 20% των πλουσιότερων, θα είχε 3 ευρώ. 3 προ Α περάσουμε στα 1913, μετά τη δεύτερη βιομηχανική επανάσταση. Αυτό το 3 προ 1, αυτή η αναλογία, έγινε 11 προ 1. Για κάθε ένα ευρώ που είχε ο φτωχότερο, ο πλουσιότερο είχε 11. Στα 1960, αυτό το ποσοστό από 11 προ 1, αυτό ο λόγο, έγινε 30 προ 1. Και στα 1990, είχε γίνει 60 προ 1. Στα 1997, 74 προς 1. Σήμερα είμαστε γύρω στο 80 προς 1. Τι είναι αυτό το 80 προς 1, ας το πούμε άλλη μία φορά. Αν πάρουμε παγκοσμίω, όλο την υφήλιο, όλο τον πληθυσμό, πάρουμε το 1 πέμπτο των πλουσιότερων και βρούμε το μέσο του εισόδημα και το 1 πέμπτο των φτωχότερων και βρούμε το μέσο του εισόδημα. Η αντιστοιχία ο λόγος είναι 74 ευρώ κάθε πλούσιος από αυτούς για κάθε 1 ευρώ των φτωχών. Στην Ελλάδα στατιστικά στοιχεία που να πηγαίνουν στο 1820 για εύλογου λόγου δεν έχουμε, αλλά έχουμε δύο στοιχεία τα οποία θεωρούνται ακριβή ή όσο ακριβή μπορούν να γίνουν, για το 1994 και το, για το 2005. Το 1994, αν κάνουμε το ίδιο πράγμα, δηλαδή πάρουμε το 1 πέμπτο των πλουσιότερων και το 1 πέμπτο των φτωχότερων, υπολογίσουμε το μέσον όρο του εισοδήματο του 1 πέμπτο των πλουσιότερων και τον μέσον όρο του 1 πέμπτο των φτωχότερων. Ο λόγο είναι γύρω στο 8 προ 1 για την ακρίβεια 7,8 προ 1 το 1994. Αυτό ο λόγο το 2005, 11 χρόνια αργότερα, είχε μειωθεί από το 7,8 προ 1 στο 5,8 προ 1. Τα τελευταία στοιχεία για το 2006 δεν τα έχουμε επεξεργαστεί πλήρω ακόμα. Φαίνεται να υπάρχει μια αύξηση πάλι. Αλλά είναι σημαντικό ότι σε μια δεκαετία-ενδεκαετία όπου η Ελλάδα μπήκε στην. Ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και στο, στη ζώνη του ευρώ, η ανισότητα φαίνεται να μειώθηκε. Όσο αφορά την περιφερειακή κατανομή της φτώχειας, της σχετικής φτώχειας στην Ελλάδα, πού βρίσκονται οι περισσότεροι φτωχοί. Οι περισσότεροι φτωχοί στην Ελλάδα βρίσκονται, όπως όλοι ξέρουμε, στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη. Η Ήπειρος είναι μια περιφέρεια που μαστίζεται από φτώχεια, τα Ιόνια νησιά δεν πάνε πολύ καλά, η Δυτική Ελλάδα, η Πελοπόννησο, το Βόρειο Αιγαίο. Που έχουμε του λιγότερου λιγότερο φτωχού ή και τους λιγότερου φτωχού. Στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο. Βεβαίω δεν αναφέρομαι τώρα στην πρωτεύουσα και τη συμπρωτεύουσα. Δύο άλλα πολύ σημαντικά α, συμπεράσματα που προκύπτουν από την μελέτη των στατιστικών στοιχείων είναι τα εξή. Πρώτον, η ενεργεία, δεν φαίνεται να αποτελεί το βασικό αίτιο της φτώχειας. Προφανώς είναι ένα από τα αίτια της φτώχειας. Αλλά τι θέλω να πω, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και για την οικονομική πολιτική και την κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα. Όταν παρατηρείται μείωση της ενεργείας, δεν παρατηρείται μείωση και της φτώχειας. Αντίθετα, πολλές φορές όταν μειώνεται η ενεργεία, αυξάνεται η απασχόληση, κάποιοι άνεργοι βρίσκουν δουλειέ, μπορεί να αυξηθεί η σχετική φτώχεια. Αυτό γιατί παρατηρούμε από τους οικογενειακούς προγραμματισμούς, προϋπολογισμούς και τα στατιστικά στοιχεία της ΕΣΥΕ, ότι πολλοί από τους φτωχού, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των φτωχών, των Ελλήνων φτωχών, είναι εργαζόμενοι. Μισθωτοί, με ιδιαίτερα χαμηλούς μισθούς. Συχνά με μερική απασχόληση ή κατοικούν στην περιφέρεια. Αυτό είναι το ένα στοιχείο που νομίζω έχει πολύ μεγάλη σημασία. Το δεύτερο αφορά την αναποτελεσματικότητα της κοινωνικής πολιτικής και συγκεκριμένα των μεταβιβάσεων από το κράτος. Όταν βλέπουμε ότι υπάρχει αύξηση συντάξεων σε κάποια περίοδο και αυτή η αύξηση δεν οδηγεί στη μείωση της στόχιας. Υπάρχουν, αυ... υπάρχουν περίοδοι, υπήρχαν περίοδοι, όπου τα κρατικά κονδύλια που διατίθενται σε κοινωνικά επιδόματα αυξάνονταν αρκετά σημαντικά για τα ελληνικά δεδομένα και όμως το ποσοστό της επίσημης σχετικής φτώχειας παρέμενε καθυλωμένο γύρω στο 20%.